με ντρέπεσαι, μωριά, να σε νικήσει μια νότια. Μια νότια, μια κατουρλού, μια διπλό καμωμάτου. Μια νότια, μια κατουρλού, μια διπλό καμωμάτου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι είστε, άνθρωποι ή θεοί? Άνθρωποι, για την ακρίβεια ποιητές. Και τι κάνετε εδώ? Μαζεύουμε στιχάκια στους εθέρες. Μα πώς ανεβήκατε ως εδώ χωρίς μεταφορικό μέσο? Δεν έχουμε ανάγκη από τέτοια, εμείς έχουμε τη φαντασία μας, που μας ανεβάζει ψηλά ως τους εθέρες. Γι' αυτό μας λένε εθεροβάμμονες. Μόλις φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο τετράστιχο. Θέλετε να τα ακούσετε? Να μας συγχωρείτε, αλλά δεν έχουμε καιρό τώρα. Βιαζόμαστε να πάμε να ελευθερώσουμε την Ειρήνη. Την Ειρήνη? Ω, τι ωραία πρωτοβουλία! Καιρός ήταν! Να μπορούσαμε να αλλάξουμε κι εμείς ρεπερτόριο. Βαρέθηκα πια να γράφω πεάνες και πολεμικούς ιδρύνους. Τότε ελάτε μαζί μας να βάλετε ένα χεράκι. Θα χρειαστεί πολλή προσπάθεια. Η είσοδος της σπηλιάς όπου είναι κλεισμένη η Ειρήνη είναι φραγμένη από πολλές βαριές πέτρες. Α, εμείς δεν είμαστε για βαριές δουλειές. Η δύναμή μας δεν είναι στα χέρια, είναι στην ψυχή. Τόσο το καλύτερο. Η ψυχή είναι πολύ δυνατή. Στο μεταξύ μπορείτε να συνθέσετε και τον ύμνο της Ειρήνης που θα χρειαστεί να ψάλουμε μόλις την ελευθερώσουμε. Τότε να έρθουμε ευχαρίστως. Εμένα μου ήρθε κιόλας μια ιδέα. Να την πω. Όχι τώρα, όταν έρθει η ώρα. Μπείτε στη γραμμή παρακαλώ. Έτοιμοι, εμπρός μας. Καλύνεται επί δεξιά. Εν δυο. Εν δυο. Όλτ. Φτάσαμε. Πω, πέτρες. Πώς θα τις βγάλουμε τώρα? Δικό σας πρόβλημα. Εγώ ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Φεύγω τώρα. Για χαρά και καλό κουράγιο. Σε στάσου, Ερμούλη μου. Καλέ μου Θεούλη, πού πας? Άμα κάνεις ένα καλό, κάντο ολόκληρο. Βοήθησέ μας να βγάλουμε τις πέτρες. Πολλά ζητάτε. Είπαμε να παρακούσω το Δία, αλλά όχι και σε τέτοιο βαθμό. Η παρακοή είναι παρακοή. Τι λίγη, τι πολύ. Και η βοήθεια είναι βοήθεια. Τι λίγη, τι πολύ. Αφήστε τις φιλοσοφίες και στρωθείτε στη δουλειά. Όλα έτοιμα τα θέλετε. Κάντε κι εσείς κάτι, εγώ φεύγω. Μείνε λιγάκι, σε παρακαλώ. Μη βοηθήσεις χειρονακτικά. Μόνο με το μυαλό. Να μας δώσεις κάποια λύση σαν τεχνίτης. Αχ, άνθρωποι, γιατί σας δώσαμε μυαλό αφού δεν θέλετε να το χρησιμοποιείτε? Πώς, το χρησιμοποιούμε που και που. Απόδειξε ότι φτάσαμε ως εδώ με ένα σκαθάρι. Εμένα με συγχωρείτε, έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να βοηθήσω. Θα κάνω μια βόλτα να ξεμουδιάσω τα φτερά μου. Μα γιατί τους έπιασε όλους μια μανία να φύγουνε τώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή?
Μείνε κοντά μας, Ερμή, και εγώ θα συνθέσω το ωραιότερο ύμνο που γράφτηκε ποτέ σε Θεό. Άντε με καταφέρατε, θα μείνω, αλλά μόνο για να παρακολουθώ τις εργασίες. Δώσε μας τουλάχιστον καμιά ιδέα για να αρχίσουμε κάθε αρχή και δύσκολη. Καλά, δέστε τις πέτρες με σκοινιά και τραβάτε όλοι μαζί. Έτσι θα είναι πιο εύκολο. Ευχαριστούμε, καλέ μου Θεούλη, είσαι μεγάλο μυαλό. Εμπρός, παιδιά, ετοιμάσατε τα σκοινιά. Σκοινιά, ποια σκοινιά, ποια σκοινιά. Δεν έχουμε σκοινιά. Έχουμε, έφερα εγώ. Αν περίμενα από σας. Ωραία, αρχίζει η επιχείρηση. Μαέστρο, ένα ταρατατζούμ, παρακαλώ. Δεν τραβάνε όλοι το ίδιο. Εσύ από τα μέγα τράβα πιο γερά, έτσι τράβα. Δεν βλέπεις τους Σπαρτιάτες που τραβάνε με όλη τους τη δύναμη? Άντε ποιητάδες μου, βάλτε κι εσείς ένα χεράκι. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, συνθέτουμε τον ύμνο της ειρήνης. Άμα δεν την ελευθερώσουμε, δεν θα χρειαστεί. Όλοι εμπρός, με μια ψυχή. Άντε, παιδιά, τον φάγαμε το γάιδαρο. Μόνο η ουρά έχει μείνει. Επιτέλους, ο Θεή, τι ομορφιά. Με τι λόγια να περιγράψω αυτό που βλέπω. Άσε τα λόγια, είναι δική μας δουλειά. Είσαι έτοιμος, συνάδελφε? Μια στιγμή, συμπληρώνω την τελευταία ρήμα. Μαέστρο, βοήθα λιγάκι τα παιδιά. Συγχαρητήρια, παιδιά. Λέει ότι της άρεσε πολύ ο ύμνος. Και γιατί δεν μας το λέει η ίδια? Ξένη γλώσσα μιλάει και χρειάζεται μεταφραστή? Όχι, απλώς είναι ακόμα θυμωμένη μαζί σας, γιατί δεν θέλατε τόσο καιρό να κάνετε συνθήκη και την ταλαιπωρήσατε άνευ λόγου και αιτίας. Συγγνώμη, ζητούμε ταπεινά, μεγάλη θεά. Ναι, θα το ξανακάνουμε. Έλα, Ειρήνη, μίλησέ τους τώρα. Είναι τόσο συμπαθητική. Και εσείς, θεά οπόρα, είστε τρισχαριτωμένοι. Μερσί, και εσείς δεν πάτε πίσω. Το όνομά σας, παρακαλώ. Τριέως. Τι σύμπτωση. Τα ονόματά μας ταιριάζουν. Όχι μόνο τα ονόματά σας, ταιριάζετε κι εσείς οι ίδιοι. Μια που έμεινα ως εδώ, ας κάνω πάλι το καλό και ας το ρίξω στο γυαλό. Πάρε την οπόρα, γυναίκα σου, Τριέ, και να ζήσετε καλά και με καλή σοδειά. Ω Θεή, τι τιμή! Σου αξίζει, χάρισες πάλι την ειρήνη στους ανθρώπους. Να πας τώρα και τη θεωρία στη Βουλή. Εγώ σας χαιρετώ. Να πας το καλό, καλέ μας Θεούλη, ευχαριστούμε. Ωραία, είμαστε έτοιμοι προς απογείωση. Πού είναι το σκαθάρι? Δεν είναι εδώ. Πού πήγε? Να γυμνάσει τα φτερά του. Αλλά καθοδόν το ζέψανε να κουβαλήσει κάτι αστροπελέκια του Δία. Και εμείς πώς θα κατεβούμε? Τώρα δεν έχετε ανάγκη από το σκαθάρι. Έχετε την ειρήνη. Σταθείτε δίπλα της και θα σας μεταφέρει αυτή. Εμπρός, λοιπόν, λάβετε θέσεις. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Ωοο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 ο
Καλώς ορίσατε, αφέντη. Πώς τα περάσατε εκεί στα ύψη? Πολύ ωραία, Χατζαϊβάτη. Κουράστηκα λίγο, ανέβα, κατέβα, αλλά άξιζε τον κόπο. Η ειρήνη είναι πια μαζί μας. Κάνατε πολύ καλή δουλειά, μπράβο. Ο πόλεμος σταμάτησε αυτομάτως. Έξω ο κόσμος χορεύει στους δρόμους απ' τη χαρά του. Καιρός ήταν να ακουστούν τραγούδια και χαρές, όχι μόνο πολεμικά σαλπίσματα. Οι κυρίες ποιες είναι? Η θεά Θεωρία, που θα τη συνοδεύσω αμέσως στη Βουλή, και η θεά Οπόρα, που θα μείνει μαζί μας. Ξέχασα να σας πω ότι παντρεύομαι. Τα συγχαρητήριά μου, έτσι θα έχουμε διπλές χαρές. Καραγκιόζης πού είναι? Πού αλλού, στην κουζίνα. Έτρεξε να ετοιμάσει το μενού της γιορτής. Ωραία. Θέλω όταν γυρίσω να τα βρω όλα έτοιμα. Στο μεταξύ εσύ ετοίμασε το μπάνιο της θεάς Οπόρας. Τι θερμοκρασία προτιμάτε, αγαπητή θεά? 37,1 βαθμούς Κελσίου. Ακριβώς. Και εσείς, ωραία μου θεά, ακολουθήστε με. Πρέπει να αναλάβετε υπηρεσία στη Βουλή από σήμερα κιόλας. Καιρός είναι να διοργανώσουμε μερικούς υπηκούς αγώνες, να διασκεδάσουμε λιγάκι. Έννοια σου, και έχω φτιάξει ήδη ένα πρόγραμμα εορτών που θα μείνει αξέχαστο. Καραγκιόζη, είναι όλα έτοιμα? Όλα εκτός από το αρνί που ψήνεται αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που θυσιάσαμε στην ειρήνη. Έτσι τώρα όλοι θα γίνουν ήμερα αρνάκια. Άσε που αν μας πουν ξανά για μάχες θα πούμε αρνιόμαστε όλοι. Είσαι καταπληκτικός, Καραγκιόζη. Τι ωραία διατύπωση. Τι συμβολισμός. Το καταδύναμη. Οι ποιητές πού είναι να ψάλουν τον ύμνο της θεάς? Ψάλουν στο περιβόλι μια ρήμα για το τραγουδάκι του γάμου σου. Στο περιβόλι, γιατί? Τριλαίος εσύ, ο Πόρα, η νύφη, πού άλλου να ψάξουν οι άνθρωποι? Καλά λες, δεν το σκέφτηκα. Αφέντη, έχουμε επισκέψεις. Και γιατί κάνεις έτσι? Γιορτές έχουμε, γάμους έχουμε, είναι φυσικό. Δεν καταλάβατε, δεν εννοώ τους καλεσμένους. Και να μην είναι καλεσμένοι, δεν πειράζει, απόψε είναι για όλους η γιορτή. Όχι για όλους. Τι θες να πεις? Είναι έξω μια αντιπροσωπεία κατασκευαστών όπλων και φωνάζουν. Τι θέλουν? Διαμαρτύρονται γιατί με την ειρήνη, λέει, βγήκαν στην ανεργία. Καιρός ήταν. Ας μάθουν να κάνουν κάτι χρήσιμο. Φέρ' τους μέσα. Και ασπίδες και για τους
τους εχθρούς παγίδες. Κράνη δώρατα κι ασπίδες, για τους εχθρούς παγίδες. Πόσα πράγματα δεν κάνουμε και θάματα, για να βγάλουμε κι εμείς δυο μελοκάματα. Κρίμα είναι και αδικία να βγούμε στην ανεργία. Κρίμα είναι κι αδικία να βγούμε στην ανεργία. Τι σημαίνει, παιδιά, προς τι ο θρήνος και ο δειρμός? Τριγέ, με έχεις καταστρέψει. Από εκεί που είχα δουλειές με βούντες, έμεινα τώρα με τις φούντες στο χέρι. Κι εγώ με το κράνι μου, κι εγώ με τα κοντάρια μου. Ηρεμήστε, παιδιά, ένας-ένας. Σε όλα υπάρχει λύση, μην ανησυχείτε. Τι λύση που έχουμε καταστραβεί όλος γερός? Ηρεμήστε και μην ταράζεστε. Δεν έχετε μόνο μια λύση, αλλά δύο. Ή να αλλάξετε επάγγελμα. Μη διακόπτετε, παρακαλώ. Σας είπα, υπάρχει κι άλλη λύση. Να χρησιμοποιήσετε τα όπλα για ειρηνικούς σκοπούς. Και πώς θα γίνει αυτό? Οι δικές σου οι φούντες είναι καλές για ξεσκόνισμα. Μπράβο, Καραγκιόζη, πώς το σκέφτηκες. Ας αγοράσουμε μερικές. Και τα κράνη μου μπορεί να γίνουν βάζα για λουλούδια. Και τα κοντάρια μου πάσαλοι για τον κήπο. Καραγκιόζη, είσαι ιδιοφία. Πώς τα σκέφτηκες όλα αυτά? Γιατί να κάνουμε, οι σκέψεις είναι οι δικότης μου. Μιλάτε σοβαρά ή μας κοροϊδεύετε? Μιλάμε όσο σοβαρά μιλάει κανείς σε μια κωμωδία. Δηλαδή μιλάτε αστεία. Η κωμωδία μπορεί να είναι αστεία και να μιλάει σοβαρά συγχρόνως. Μπερδεύτηκα τελείως. Φίλοι, πάμε να φύγουμε. Εδώ μας κοροϊδεύουνε. Τι θλιβερό να βλέπεις ανθρώπους χωρίς χιούμορ. Τι περιμένεις από οπλοπόλες? Πρώτη φορά ακούω να κάνουν καντάδα σε δρεπάνι. Είναι από τη χαρά μου, αγαπητέ Τριγέ, από τότε που μας άφερα στην ειρήνη είδε σταματάω να πουλάω δρεπάνια. Σου έφερα και σένα δύο δρεπανάκια δώρο για το γάμο σου. Να άνθρωπος με επάγγελμα ειρηνικό και χρήσιμο. Και ευγνώμων, μεγάλο χάρισμα η ευγνωμοσύνη. Κόπιασε, φίλε, να πάρεις ένα μεζέ, σε λίγο αρχίζει ο γάμος. Μα γιατί αργεί η νύφη? Μια στιγμή τελειώνουμε. Τι κάνει η ρήμα με την οπόρα? Εώρα. Και με τον Τριγέος? Ωραίος. Μερζή, κύριε Καραγκιόζη, μας βοηθήσατε πολύ. Τίποτα, τίποτα. Και τώρα, αγαπητοί φίλοι και αγαπητά μου παιδιά, έφτασε η ώρα για το πανηγυρικό μας φινάλε. Θα παρακολουθήσετε αμέσως την ωραία τελετή του γάμου του καλού μας Τριγέου και της θεάς Οπόρας. Θα επακολουθήσει γλέντι με τα σπονδύς την ειρήνη που ευχόμαστε
Από εδώ και μπρος να μην εγκατελείψει ποτέ πια τους ανθρώπους. Αρχίζω με την επαγγελία του γνωστού ποίηματος «Τριγέως και οπόρα». Στα όπλα, στα όπλα και πάλι, παιδιά. Ποια όπλα, μόλις κλείσαμε ειρήνη. Με συγχωρείτε, μπέρδεψα τα χαρτιά μου. Αυτό είναι από το περσινό ρεπερτόριο. Άσε, θα το πω εγώ. Να ζήσετε, τριγέ και οπόρα. Του γάμου σας τώρα έφτασε η ώρα. Ειρήνη ο Τριγέος έφερε στη χώρα. Φρούτα και λαχανικά ας φέρει η οπόρα. Οπόρα, οπόρα, γλυκάσα την αιώρα. Παίρνεις τον Τριγέο από μας τον πιο ωραίο. Μπράβο, 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 μπράβο. Αχ, πολύ συγκινήθηκα. Ωραίο πράγμα η ποίηση. Σου ανοίγει νέους ορίζοντες. Εμένα πάντως μου άνοιξε την όρεξη και το ανάγκη έχει ψηθεί. Αβάντε μαέστρο, παίξε μας τον ύμνο της ειρήνης να ευχαριστήσουμε τη θεά για όλα αυτά τα αγαθά και μετά όπως αρμόζει σε κάθε περίσταση να φάμε και να πιούμε και νηστικοί να κοιμηθούμε.